Από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Ρωμαίους, το δεύτερο κεφάλαιο, συνεχίζοντας τη σειρά των μαθημάτων μας «Αμαρτία», «Περί αμαρτίας και αμαρτωλού», και σήμερα θα διαβάσουμε για τον άνθρωπο, τον αμαρτωλό. Διαβάζουμε λοιπόν από το δεύτερο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής, σελίδα 994. «Δια τούτο αναπολόγητος είσαι ο άνθρωπε πάσος της κρίνης, διότι σ' ό,τι κρίνεις, κρίνεις σ' ό,τι κρίνεις τον άλλον, σε αυτόν κατακρίνεις, επειδή τα αυτά πράττεις ή ο κρίνων. Εξεύρωμεν δε ότι η κρίση του Θεού είναι καταλήθεια εναντίον των πρατώντων τα τι αυτά. Και νομίζεις τούτο ο άνθρωπος ή ο κρίνων τους πράττοντας τα τι αυτά και πράττων αυτά, ότι θέλεις εκφύγει την χρήση του Θεού, ή καταφρονείς των πλούτων της Χριστότητος αυτού και της υπομονής και της μακροθυμίας αγνοώνει τη Χριστότητα του Θεού σε φέρεις μετάνοια. Διαδέ τη σκληρότητά σου και αμετανόητον καρδίαν σου, θησαυρίζει σε αυτόν οργήν εν τη μέρα της οργής και της αποκαλύψεως της δικαιοκρισίας του Θεού, ως της θέλει αποδώσεις έκαστον κατά τα έργα αυτού. Εις μεν του ζητούντας δι' υπομονής έργου αγαθού, δόξαν και τιμήν και αυθαρσίαν και ζωήν αιώνιον, εις δε τους φιλονίκους και απειθούντας μένει στην αλήθεια, πειθωμένος δε εις την αδικίαν, θέλει είστε θυμός και οργή, θλίψεις και στενοχωρία επί πάσαν ψυχήν ανθρώπου του εργαζομένου το κακόν, Ιουδαίουτε πρώτον και Έλληνος. Δόξα δε και τιμή και ειρήνη εις πάντα το εργαζόμενο το αγαθόν, Ιουδαίοντε πρώτον και Έλληνα. Επειδή δεν είναι προσωποληψία παρά του Θεού, διότι όσοι μάρτησαν χωρίς νόμο, θέλουσι και απολεστεί χωρίς νόμο, και όσοι μάρτησαν υπό νόμον, θέλουσι κριθεί δια νόμου. Διότι δεν είναι δίκαιοι παρά το Θεό οι ακροατέ του νόμου, αλλά οι εκτελεστέ του νόμου θέλουσι δικαιωθεί. Επειδή όταν οι εθνικοί μη έχοντες νόμο πράττουσιν εκφύσεως τα του νόμου, ούτε νόμον μη έχοντες είναι νόμος σε αυτούς. Ή την εσδεικνύωση του έργων του νόμου γεγραμμένων, εν τες καρδίες αυτών έχοντες, συμμαρτυρούσαν τη συνείδηση αυτών και τους λογισμούς κατηγορούντας και απολογουμένους μεταξύ αλλήλων. Εν τη ημέρα, ότε θέλει κρίνει ο Θεός τα κρυπτά των ανθρώπων, δια του Ιησού Χριστού, κατά το Ευαγγέλιόν μου. Αμήν. Ο άνθρωπος λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, κάθε άνθρωπος και ο χριστιανός, είναι αμαρτωλός, καθώς μας λέει ο Ιάκωβος, εις πολλά πτέωμεν άπαντες. Βεβαίως το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Ακόμη λέει ο Λόγος του Θεού πας αμαρτάνων, πας ο γεννηθείς, το διαβάζω από μέσα, πας ως της πιστεύει ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, εκ του Θεού εγεννήθη, και πας ως της αγαπά τον γεννήσαντα, αγαπά και τον γεννηθέντα. Εξεύρωμεν δε ότι πας γεννηθείς εκ του Θεού δεν αμαρτάνει. Δεν αμαρτάνει σημαίνει δεν αμαρτάνει συνεχόμενα. Ο αναγεννημένος δεν αμαρτάνει συνεχόμενα. Δεν μένει δηλαδή σε μόνιμη και συνεχόμενη αμαρτία. Αλλά επειδή γνωρίζει ότι το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει αυτόν από πάσης αμαρτίας, όταν αμαρτήσει τρέχει στα πόδια του Χριστού, μετανοεί, ζητάει το αίμα του Χριστού και καθαρίζεται. Μάλιστα, ο Απόστολος Ιωάννης λέγει στη σελίδα 1080 από την επιστολή του, η πρώτη του Ιωάννου, για μας τους χριστιανούς, το εδάφιο 8, «Εάν είπομεν ότι αμαρτίαν δεν έχομεν, εαυτούς πλανόμεν και αλήθεια δεν είναι σε μας. Εάν όμως ομολογόμεν τας αμαρτίας ημών, είναι πιστός και δίκαιος, ώστε να συγχωρήσει εις ημάς τας αμαρτίας και να καθαρίσει ημάς από πάσης αδικίας. Εάν είπομεν ότι δεν αμαρτήσομεν, ψεύστη κάνομεν το Θεό και ο λόγος αυτού δεν υπάρχει εν ημίν. Τεκνία μου ταύτα σας γράφω δια να μην αμαρτήσετε, και αν τις αμαρτήσει έχομεν παράκλητον προς τον Πατέρα, τον Ιησού Χριστόν των δίκαιων, και αυτός είναι ηλασμός περί των αμαρτιών ημών και όχι μόνο περί των ημετέρων, αλλά και περί όλου του κόσμου». Δηλαδή, ο αναγεννημένος άνθρωπος, του οποίου ο Θεός δια του Ιησού Χριστού έχει αλλάξει την καρδιά και του έχει χαρίσει μια καρδιά όχι σκληρή, πέτρινη, λίθινη, αλλά σάρκινη,
απαλή και τρυφερή, ώστε να ελέγχεται από το Πνεύμα το Άγιο για τα λάθη της και τις αμαρτίες της και να έχει ανοιχτό το δρόμο της χάριτος, πηγαίνοντας στα πόδια του Χριστού να καθαρίζονται οι αμαρτίες. Επίσης, ο Θεός δια του Ιησού Χριστού έδωσε καινούριο πνεύμα, νουν Χριστού. Το πνεύμα το αλαζονικό και το υπερήφανο του ανθρώπου και το σκληρό και το βίαιο πολλές φορές, ο Θεός το μετέβαλε σε πνεύμα ταπεινό και το οποίο μπορεί να ζητάει συγγνώμη και μπορεί μετανοώντας να επιστρέφει στο Θεό. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος, ο αναγεννημένος και ακόμη περισσότερο και ο βαφτισμένος με Πνεύμα Άγιο, έχει όχι μόνο τη χάρη του Θεού δια της αναγεννήσεως, αλλά και τη δύναμη του Θεού δια του Πνεύματος του Αγίου, ώστε να μην αμαρτάνει. Όχι να μην αμαρτήσει. Κανένας δεν μπορεί να πει ότι δεν αμάρτησε ή ότι δεν θα αμαρτήσει. Γιατί είμαστε άνθρωποι. Είμαστε άνθρωποι ομοιοπαθείς. Μας βεβαιώνει δε ο Λόγος του Θεού ότι ο δίκαιος 7 φορές πέφτει, αλλά 7 φορές τον σηκώνει ο Θεός. Και ο Απόστολος Ιάκωβος λέει: πολλά πτεωμένα άπαντες. Γνωρίζοντας λοιπόν τη φύση μας, όπως γνωρίζει και ο Θεός τη φύση του ανθρώπου, γνωρίζοντας λοιπόν τη φύση μας, ότι είμαστε αδύναμοι, ότι είμαστε τυποτένιοι, ότι χωρίς το Χριστό δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, έρχεται τώρα ο Θεός και μας λέει: τώρα που ξέρετε ότι δεν μπορείτε, ότι είστε αδύναμοι, ασήμαντοι και άθλοι και ουτιδανοί, προσέχετε, μην κρίνετε τον άλλον για τις πτώσεις του. Δεν έχεις το δικαίωμα αυτό. Ποιος είσαι άνθρωπε εσύ που κρίνεις τον άλλονε? Δεν έχεις καταλάβει ακόμη ότι σε αυτά που κρίνεις τον άλλον εσύ τα ίδια θα κάνεις? Και μάλιστα, αδελφοί αγαπητοί, επιτρέπει ο Θεός, όταν ο άνθρωπος κρίνει, το επιτρέπει ο Θεός να πέφτει αυτός που κρίνει στα ίδια αμαρτήματα. Δεν θα ξεχάσω ποτέ όταν διεπίστωσα με τα βεβαιότητος ότι κάποιος αδερφός μου είχε πει ψέματα. Και στενοχωρήθηκα, ενοχλήθηκα. Πω, λέω, πώς είναι δυνατόν? Και εγώ ήμουν καινούριος και αυτός ήταν ποιμένας. Πώς είναι δυνατόν ποιμένας άνθρωπος να μου πει ψέματα? Δεν τρέπεται? Τι είναι αυτά τα πράγματα? Και είχα και θυμώσει κιόλας. Την άλλη μέρα, σας το έχω ξαναπεί, επέτρεψε ο Θεός και είπα 7 ψέματα. Δεν είμαι εν γέννη ψεύτης, όχι ότι δεν λέω ψέματα. Όλοι πέφτουμε. Αλλά δεν είμαι κατέξιν και κατά συνήθεια, ούτε ήμουνα. Αλλά ο Θεός επέτρεψε μέσα σε μια μέρα να πω 7 ψέματα. Και πήγα στο Θεό και λέω: συγχώρεσέ με. Συγχώρεσέ με, λέησέ με. Πω. Καλός αδερφός. Αυτός έπεσε μια φορά εχθές. Εγώ έπεσα 7 φορές σήμερα. Γι' αυτό έρχεται ο Κύριος και λέει: πρόσεξε. Και σήμερα, αδερφοί αγαπητοί, είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό που μας λέει ο Λόγος του Θεού. Μην κρίνεις. Τον είδες και έκανε λάθος. Αμάρτησε, έπεσε. Μην τον κρίνεις. Γιατί θα επιτρέψει ο Θεός την ίδια πτώση και μεγαλύτερη να έχεις κι εσύ. Γιατί εσύ δεν είσαι αναμάρτητος, ούτε λάνθαστος, ούτε ο μοναδικός, ούτε ο καλύτερος, ούτε ο πιο σπουδαίος, ούτε ο πιο μεγάλος. Τίποτα. Άνθρωποι ομοιοπαθείς είμεθα όλοι. Και πρέπει να ξέρουμε ότι οι κρίσεις του Θεού είναι καταλήθειαν εναντίον των πρατώντων τα τιάφτα. Δηλαδή, κρίνεις την αμαρτία του άλλου χωρίς να ξέρεις πρώτον εάν αυτός ήδη έχει μετανοήσει και ο Χριστός του έχει αφαιρέσει την αμαρτία. Και δεύτερον, χωρίς να λαμβάνεις υπόψη σου ότι εσύ θα κάνεις την ίδια αμαρτία.
και θα βρεθείς εσύ και όχι αυτός τον οποίον κρίνεις, αλλά εσύ ένοχος ενώπιον του Θεού, γιατί έπραξες τα ίδια με αυτά τα οποία έπραξε αυτός τον οποίον κρίνεις. Και πρόσεξε, μην καταφρονείς τον πλούτο της Χριστότητος, την καλοσύνη και την αγαθοσύνη, τον πλούτο της καλοσύνης και της αγαθοσύνης του Θεού, αλλά και της υπομονής Του και της μακροθυμίας Του. Μην τα ξεχνάς αγνοώντας ότι η αγαθοσύνη του Θεού σε φέρνει σε μετάνοια. Δεν έρχεσαι μόνος σε μετάνοια. Δεν είσαι εσύ τόσο καλός ώστε να πεις έκανα λάθος, αμάρτησα, Κύριε συγχώρεσέ με. Αλλά είναι το Πνεύμα το Άγιο που σε ελέγχει. Είναι ο ίδιος ο Θεός που σου θυμίζει και σε βοηθάει να καταλάβεις το λάθος σου και σου δίνει και τη δύναμη να πας να μετανοήσεις και συζητήσεις συγχώρεση. Καταλαβαίνετε, αδελφοί αγαπητοί, πόσο σοβαρό είναι εν τα μάτια του Θεού όταν είναι κάποιος αυστηρός με τους άλλους. Δεν δέχεται την αμαρτία τους. Τι το κάναμε εδώ, εκκλησία είμαστε? Πόσο σοβαρό είναι. Πρέπει να καταλάβουμε λοιπόν ότι μέσα στην εκκλησία του Χριστού δεν ήμασταν αμάρτητοι, κανένας μας, αλλά όλοι είμαστε υποκρίσιν. Αλλά η Χριστότητα του Θεού μας φέρνει σε μετάνοια, γιατί αλλιώς, εάν η καρδιά μας είναι σκληρή και αμετανόητη, κρίνοντας, συνδυάζει δηλαδή ο Λόγος του Θεού απόλυτα τον άνθρωπο που κρίνει με τον άνθρωπο που έχει σκληρή καρδιά και αμετανόητη. Μόνο ο άνθρωπος που έχει σκληρή καρδιά και αμετανόητη κρίνει τον άνδλον στα λάθη του, στα οποία ο ίδιος έχει πέσει και θα ξαναπέσει. Και ο Θεός θα επιτρέψει ακόμη περισσότερα ίδια να κάνει με αυτόν. Για τη σκληρότητα λοιπόν και την αμετανόητη καρδιά σου, με αυτόν τον τρόπο θησαυρίζεις στον εαυτό σου οργή Θεού στην ημέρα της κρίσεως και της αποκαλύψεως της δικαιοκρισίας του Θεού. Γι' αυτό λέω, σήμερα είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό το οποίο ο Θεός θέλει να μας πει. Ο άνθρωπος που κρίνει θησαυρίζει οργή Θεού για την ημέρα της δικαιοκρισίας του Θεού. Γι' αυτό κλειστό το στόμα μας. Προσοχή, κλειστό το στόμα μας, συγκρατημένη η καρδιά μας, με αγαθοσύνη τα μάτια μας. Γιατί αν ο οφθαλμός σου είναι πονηρός, όλο το σώμα είναι σκοτεινό. Και αν ο οφθαλμός σου ο πονηρός βλέπει τα λάθη του άλλου, τότε θησαυρίζεις για τη σκληρότητά σου και την αμετανόητη καρδιά σου οργή την ημέρα που ο Θεός δικαίως θα σε κρίνει. Μα εμείς δεν θα περάσουμε από κρίση, όντως, αλλά όταν κρίνουμε θα περάσουμε από κρίση, δηλαδή κινδυνεύει η σωτηρία μας, κινδυνεύει η αιώνια ζωή. Κινδυνεύουμε να μην δούμε το πρόσωπο του Θεού. Γιατί αυτός που κρίνει έχει μια καρδιά που δεν είναι καθαρή. Και μόνο όσοι έχουν καθαρή καρδιά θα δουν το πρόσωπο του Θεού. Γι' αυτό ο Θεός θα ανταποδώσει, μας βεβαιώνει ο Θεός, εις έκαστον κατά τα έργα αυτού. Είτε ανταμοιβή και μισθαποδοσία, είτε οργή και θυμό. Και συγκεκριμένα, εις μεν του ζητούντας έργων αγαθών με υπομονή, θα ανταποδώσει σε αυτούς δόξα και τιμή
και αυθαρσία και ζωή αιώνιων. Παραλαμβάνω, σε όλους τους ζητούντας έργο αγαθών με υπομονή, τι σημαίνει αυτό, υποφέροντες αλλήλους εν αγάπη. Το επαναλαμβάνω, υποφέροντες αλλήλους εν αγάπη. Το επαναλαμβάνω, υποφέροντες αλλήλους εν αγάπη. Σημαίνει ότι ο άλλος είναι ατελής και δεν πρέπει μόνο να τον αγαπάς, πρέπει και να τον υποφέρεις. Με μακροθυμία. Γιατί εάν χρησιμοποιείς αυστηρότητα, ο Θεός θα χρησιμοποιήσει σε σένα την αυστηρότητά Του. Αν χρησιμοποιείς χριστότητα, που σημαίνει καλοσύνη και αγαθοσύνη, ο Θεός θα χρησιμοποιήσει σε σένα πάντοτε τη χριστότητά Του, την καλοσύνη και την αγαθοσύνη. Σε αυτούς όμως που είναι φιλόνικοι, αρπάζονται, αγαπούνε το να τσακώνονται, το να θυμώνουνε, και μπορεί να μην τσακώνονται ούτε με μπουνιές, μη γέννητο, αλλά ούτε και με λόγια. Αλλά είναι φιλόνικη στην καρδιά. Η καρδιά δηλαδή βγάζει παράπονα, βγάζει θυμό. Στους φιλόνικους λοιπόν πρώτα, που δεν ξέρω εγώ ποιοι από εσάς είσαστε φιλόνικοι, εγώ ξέρω μόνο αν εγώ είμαι φιλόνικος. Γιατί την καρδιά μου δεν την ξέρει κανένας άλλος εκτός από μένα και το Θεό. Αλλά και τη δική σου την καρδιά δεν την ξέρει κανένας άλλος παρά μόνο εσύ και ο Θεός. Στους φιλόνικους λοιπόν πρώτον, στους απειθούντας εις την αλήθεια δεύτερον, σε αυτούς δηλαδή που δεν πείθονται στα λόγια του Θεού. Δεν είναι από το Θεό αυτά που λες. Μα δεν τα λέω εγώ, τα λέει το Ευαγγέλιο. Αν πράγματι λέω εγώ δικά μου, να μην πείθεσαι, και σας προτρέπω, κανείς να μην πείθεται στα λόγια του ανθρώπου, όποιου και να είναι. Αλλά όλοι να πειθόμεθα με φόβο Θεού στα λόγια του Θεού. Όλοι. Γιατί στους απειθούντας εις την αλήθεια και εκ τούτου πειθωμένους εις την αδικία, θα έλθει ο θυμός και η οργή του Θεού και ταυτόχρονα θλίψεις και στενοχώρια σε κάθε έναν άνθρωπο που εργάζεται το κακό, επειδή είναι φιλόνικος, απειθεί στο λόγο του Θεού και πειθόμενος στην αδικία για τη σκληρότητά του και για την αμετανόητο καρδιά του. Στη ζωή του λοιπόν τι θα αντιμετωπίζει? Γιατί με όποιο μέτρο κρίνεις, θα κριθείς και θα κρίνεσαι. Θα αντιμετωπίζει θυμό από ποιον? Και από το Θεό και από τους άλλους. Θα μιλάς σε κάποιον και θα θυμώνει. Γιατί? Γιατί όταν σου μιλάει κάποιος και εσύ θυμώνεις. Θα αντιμετωπίζει οργή. Θα μιλάς σε αδελφούς και θα οργίζονται. Στα παιδιά σου θα οργίζονται. Γιατί? Γιατί όταν εσύ μιλάς οργίζεσαι. Σε κάθε λοιπόν άνθρωπο που εργάζεται το κακό, θα υπάρχει θλίψεις και στενοχώρια, δάκρυα, πόνος. Γιατί δεν έχει μάθει να εργάζεται το καλό, αλλά έχει μάθει να εργάζεται το κακό. Θλίψεις και στενοχώρια στη ζωή του ανθρώπου που εργάζεται το κακό για τη σκληρότητά του και την αμετανόητη καρδία του. Θυμό και οργή. Επειδή είναι φιλόνικος, απειθήσει την αλήθεια
και επιθόμενος στην αδικία. Αντίθετα, εις τον εργαζόμενο των αγαθών, δηλαδή στον άνθρωπο που είναι απαλός και τρυφερός και όχι σκληρός, και η καρδιά του άμεσα επιστρέφει στο Θεό και ζητάει συγχώρεση. Μίλησες άσχημα, ζήτα του συγγνώμη για να ελευθερωθείς. Του μίλησες απότομα. Ζήτησε του συγγνώμη γρήγορα. Γιατί σ' ακούει ο δίκαιος κριτής. Εάν μιλάς με θυμό και με οργή, με θυμό και οργή θα σου μιλάνε. Και θλίψη και στενοχώρια θα έχεις στη ζωή σου. Μην είσαι σκληρή η καρδιά σου, γιατί θα αντιμετωπίζεις σκληρότητα στη ζωή σου, από τους συναδέλφους σου, από τους συγγενείς σου, από τους γειτονές σου, από τους φίλους σου, από τους αδελφούς σου. Γιατί είναι γραμμένο και η γραφή δεν δύναται να αναιρεθεί. Με όποιο μέτρο κρίνεις θα κριθείς. Εκδηλώνεσαι με οργή, οργή θα αντιμετωπίζεις. Και πέραν της οργής και του θυμού που θα βρίσκεις δίπλα σου, επειδή εργάζεσαι το κακό, θα σε περικυκλώνει θλίψεις και στενοχώρια, δάκρυα και πόνος. Ενώ ο άνθρωπος που εργάζεται το αγαθόν, αντιθέτως, ο άνθρωπος που εργάζεται το αγαθόν, που δεν οργίζεται, που δεν είναι δηλαδή φιλόνικος, που δεν είναι απηθήσεις στην αλήθεια, που δεν θυμώνει, που είναι μακρόθυμος, που είναι ειρηνικός, τι θα απολαμβάνει? Δόξα. Θα τον δοξάζουνε, θα τον δοξάζει ο Θεός. Τιμή. Θα τον τιμάει ο Θεός και οι άνθρωποι. Και ειρήνη στην καρδιά του και στη ζωή του. Αδελφοί, μας συμφέρει να εργαζόμεθα το αγαθό για να απολαμβάνουμε. Ξέρεις τι θα πει, αδελφέ μου, μέσα στην οικογένειά σου να απολαμβάνεις από τη γυναίκα σου δόξα, τιμή και ειρήνη? Ξέρεις τι θα πει, αδελφή μου, από τον άντρα σου να απολαμβάνεις δόξα, τιμή και ειρήνη? Ξέρεις τι θα πει μέσα στην οικογένειά σου, στα παιδιά σου, να απολαμβάνεις, γιατί αυτό είναι δώρο Θεού, χάρις Θεού, δόξα, τιμή και ειρήνη? Στη γειτονιά σου, στην εκκλησία, να σε βλέπουν και να σε τιμάνε, να σε βλέπουν και για να σε χαίρονται, να σε καμαρώνουνε, όχι να σε βλέπουν και να φεύγουνε. Και δεν αφεύγουνε, γιατί είναι καλοί αδελφοί, αλλά η καρδιά τους δεν θα σε αντέχει, θα τους εξοργίζεις, θα τους θυμώνεις, θα θλίβεσαι και δεν θα βρίσκεις παρηγοριά, θα στενοχωριέσαι και θα βρίσκεις ησυχία και ειρήνη. Και όλα αυτά γιατί δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι δεν μας επιτρέπει ο Θεός να κρίνουμε τον αδερφό μας. Άρα να το συγχωρούμε, να τον δικαιολογούμε. Και να λέμε, άνθρωπος είναι και αυτός, δεν πειράζει. Σαν και εμένα, άθλιος, μικρός και ασήμαντος, δεν πειράζει. Μάθε να μάθουμε, αδελφοί αγαπητοί, να λέμε δεν πειράζει. Μα είναι μερικές φορές που, καμία φορά, πάντα να λες δεν πειράζει. Πάντα. 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 Πάντα να δικαιολογείς. Σε συμφέρει. Πολλές φορές πιστεύουμε ότι κατά αυτόν τον τρόπο διαφυλάττουμε την οικογένειά μας. Τίποτα δεν κάνουμε. Διαφυλάττουμε τα παιδιά μας. Διαφυλάττουμε τη συγγένειά μας. Μα πώς θα το επιτρέψω εγώ αυτό? Μα δεν έχεις δικαίωμα να το εμποδίσεις. Δεν έχεις δικαίωμα.
αυστηρότητα συγχωρείται από το Θεό να έχουμε μόνο στον εαυτό μας. Μόνο στον εαυτό μας, μόνο για τον εαυτό μου. Αυστηρός θα είμαι μόνο για μένα. Με τους άλλους επί οικείς. Η επί οικειά σας ας είναι φανερά, φανερή σε όλους τους ανθρώπους. Τους άλλους, εκτός από τον εαυτό σου. Και συνεχίζει ο Λόγος του Θεού. Και αυτό δεν ισχύει μόνο στους Ιουδαίους που έχουν τον νόμο. Αυτό δεν ισχύει μόνο στους χριστιανούς που έχουν το Λόγο του Θεού. Αλλά ισχύουν και στα έθνη που είναι χωρίς γνώση του Θεού. Είναι το μόνο για το οποίο ο Θεός έχει τα ίδια μέτρα και τα σταθμά κρίσεως προς όλους τους ανθρώπους. Έχει κριτήρια ο Θεός. Άρα, εάν εσύ κρίνεις, θα κριθείς. Αν δικαιολογείς, θα σου δικαιολογείται. Αλλά το ίδιο ισχύει και στον άπιστο γιο σου, αδελφό σου, άντρα σου και οποιονδήποτε άλλο. Γιατί? Γιατί ο Θεός έχει κάνει μια ιδιαίτερη χάρη σε όλους τους ανθρώπους. Σε μας έδωσε το Λόγο Του και το Πνεύμα Του το Άγιο να μας ελέγχει, να μας οδηγεί πάσαν την αλήθεια, να κατευθύνει την οδό μας, να μας αποκαλύπτει τα λάθη μας, αλλά και στους ανθρώπους δίπλα έδωσε τη συνείδησή τους. Τη συνείδησή τους που είναι η φωνή του Θεού μέσα στον άνθρωπο και φανερώνει το δίκαιον ενώπιον του Θεού. Αλλά ο άνθρωπος έχει και το άλλο χαρακτηριστικό, έχει σκέψη, έχει λογισμός. Και έτσι βρίσκεται τώρα ο άνθρωπος μέσα σε ένα δίλημα και σε μία μάχη. Από τη μια στιγμή η φωνή του Θεού του λέει και του φανερώνει τη δικαιοσύνη. Από την άλλη μεριά ο λογισμός του του λέει και του φανερώνει το συμφέρον. Δικαιοσύνη Θεού, συμφέρον ανθρώπου. Δικαιοσύνη Θεού, γνώμη ανθρώπου. Δικαιοσύνη Θεού, άποψης ανθρώπου. Σε εμάς τους χριστιανούς, ο Λόγος του Θεού, το συμφέρον του ανθρώπου. Ο Λόγος του Θεού, η γνώμη του ανθρώπου, η άποψη του ανθρώπου. Στους απίστους λοιπόν, στους εθνικούς που δεν έχουν το Λόγο του Θεού, ούτε τον νόμο του Θεού, συμβαίνει ένας πόλεμος. Ποιος θα νικήσει τώρα? Οι διαλογισμοί λοιπόν κατηγορούν, αλλά και επαινούν. Και η συνείδηση αποκαλύπτει. Αν λοιπόν ο διαλογισμός επενέσει τη φωνή της συνείδησης, ο άνθρωπος όταν θα κριθεί θα δικαιωθεί από το Θεό. Όταν όμως ο διαλογισμός κατηγορήσει τη συνείδηση και υπερισχύσει, τότε ο Θεός, ο άνθρωπος όταν θα κριθεί, θα κατακριθεί από το Θεό. Βλέπετε αδελφοί αγαπητοί ότι ο Θεός είναι απολύτως δίκαιος. Αυτή λοιπόν τώρα είναι η κατάσταση του αμαρτωλού ανθρώπου. Μέσα στην εκκλησία, έξω από την εκκλησία, οπουδήποτε και αν βρίσκεται. Τώρα να δούμε, γιατί ο άνθρωπος δεν είναι μόνος του, ούτε διαπραγματεύεται μόνο με το Θεό. Απέναντι υπάρχει και ο αντίδικος, υπάρχει ο εχθρός της ψυχής που θέλει να φέρει τον άνθρωπο σε κατάκριση. Και τι κάνει? Φέρνει στον άνθρωπο πειρασμός. Και μάλιστα πειρασμούς κατάλληλους για τον κάθε έναν άνθρωπο να τον παρασύρει.
σε έναν που είναι κλεπτομανής σε ένα φουσκωμένο πορτοφόλι, σε έναν που είναι σαρκολάτρης μια ευκαιρία σαρκική, σε έναν που είναι ψεύτης μια δυσκολία να μιλήσει με ειλικρίνεια, ένα στρίμωγμα. Και πώς εργάζεται ο διάβολος? Όπως ο ψαράς. Βάζει το κατάλληλο δόλωμα για το κατάλληλο ψάρι. Και το φέρνει μπροστά. Και το ψάρι ενώ πηγαίνει εκεί, βλέποντας το δόλωμα, τάξη τρίβει. Και λέει ο Λόγος του Θεού: μη δεις πειραζόμενος, ας λέγει ότι από του Θεού πειράζεται. Γιατί ο Θεός ούτε πειράζει κανέναν, ούτε πειράζεται. Δεν μπορεί ο διάβολος να πειράξει το Θεό, αλλά και ο Θεός δεν πειράζει κανέναν. Αλλά κάθε άνθρωπος μεταφέρει τώρα ο Θεός το πρόβλημα σε μας, γιατί είναι δικό μας. Κάθε άνθρωπος πειράζεται από τις δικές του επιθυμίες. Έρχεται λοιπόν ο ψαράς, έρχεται ο διάβολος, βάζει το δόλωμα που αντιστοιχεί στη δική μου επιθυμία. Και εγώ πειράζομαι από την επιθυμία μου. Και το ερώτημα είναι τώρα, θα πάω ή θα φύγω? Ξέρετε, υπάρχουν ψάρια έξυπνα τα λεγόμενα, τα οποία βλέπουν το δόλωμα, γυρίζουν γύρω γύρω, δεν το τρώνε και φεύγουν. Υπάρχουν και οι χάνοι. Ό,τι δόλωμα τους βάζει, φλαπ, το μαγκώνουν και πιάνονται. Το δόλωμα υπάρχει, η επιθυμία υπάρχει. Η επιθυμία λοιπόν, ενώ είναι το δόλωμα εδώ, η επιθυμία έρχεται, παρασύρει και δελεάζει τον άνθρωπο. Παρασύρεται όπως το ψάρι και δελεάζεται. Έπειτα η επιθυμία, αφού συλλάβει, αφού δαγκώσει το δόλωμα, συλλαμβάνει η επιθυμία, δάγκωσε το δόλωμα, τότε το αγκίστρι καρφώνει. Γεννά την αμαρτία. Η δε αμαρτία εκτελεστήσα γεννά το θάνατο. Δηλαδή, η επιθυμία μου με οδηγεί και πέφτω στο δόλωμα. Αφού δω το δόλωμα, αφού δω την παγίδα, τότε δεν μπορώ να αντισταθώ. Η επιθυμία είναι μεγαλύτερη από το να με οδηγήσει ο Θεός να φύγω. Δεν μπορώ να αντισταθώ. Και ξέρετε, οι επιθυμίες πολλές φορές είναι πολύ σοβαρές, που ο άνθρωπος είναι αδύνατο να αντισταθεί. Δεν μπορεί. Ένας που ήταν αλκοολικός παλιά, αν του δώσεις τώρα ένα μπουκάλι κρασί, τον τέλειωσες. Τι πρέπει να κάνει? Να φύγει. Όμως δεν φεύγει. Κάθε και κοιτάει, ένας σαρκολάτρης. Βλέπει τη γειτόνισσα, κάθε και κοιτάει, την κοιτάει πολύ καλά. Την κοιτάει, την ξανακοιτάει και παίρνει μια απόφαση. Θα την πλησιάσω. Παρασύρθηκε και δελεάστηκε. Τη βλέπει από κοντά. Και λέει, τώρα θα της κάνω πρόταση. Και χρησιμοποιεί όλη τη μαεστρία του. Και αποδέχεται. Τώρα είναι έτοιμη να εκτελεστεί η αμαρτία. Όταν εκτελεστεί η αμαρτία γεννά θάνατο. Ο θάνατος λοιπόν έρχεται στην εκτέλεση. Βέβαια, επεκτάθη τώρα με το Ευαγγέλιο του Χριστού η αμαρτία. Εάν δεις και επιθυμήσεις, λέει, ήδη εμίχευσας. Εάν δεις και επιθυμήσεις να κλέψεις, ήδη έκλεψες. Αν δεις και επιθυμήσεις, ήδη εκτέλεσες. Γιατί είναι αδύναμος ο άνθρωπος.
Και ο Θεός δίνει ευκαιρίες. Και οι ευκαιρίες που δίνει ο Θεός είναι με το να σου δώσει γνώση, να καταλάβεις. Να καταλάβεις ότι πίσω από αυτό που σου προσφέρει προσωρινή απόλαυση αμαρτίας είναι ο θάνατος. Πίσω από αυτόν που σου προσφέρει προσωρινή απόλαυση αμαρτίας είναι ο διάβολος. Γι' αυτό τι λέει η Γραφή. Πάσαν χαρά νομίσατε εσείς αδελφοί όταν περιπέσετε εις διαφόρους πειρασμούς, γιατί εκεί θα πρέπει να κάνετε υπομονή. Και ο Θεός γιατί επιτρέπει τους πειρασμούς? Για να αυξηθείτε στην υπομονή. Και ο Θεός γιατί επιτρέπει τις θλίψεις? Γιατί η θλίψη εργάζεται υπομονή. Γιατί έχετε ανάγκη υπομονής να κάνετε το θέλημα του Θεού για να απολαύσετε τις επαγγελίες του Πατρός. Δεν μπορείς δηλαδή να απολαύσεις τις επαγγελίες του Θεού και εδώ στη γη αλλά και στον ουρανό αν δεν έχεις υπομονή. Δεν μπορείς. Και έτσι ο Θεός λέει, πώς θα σου αυξήσω παιδί μου την υπομονή? Με δύο τρόπους. Ή θα φέρνω δοκιμασίες και θλίψεις που εργάζονται υπομονή, ή θα φέρνω πειρασμούς που θα τους καταλαβαίνεις από το αποτέλεσμα, την προσωρινή απόλαυση αμαρτίας, και θα πρέπει να εργάζεσαι υπομονή. Και υπομονή εργάζεται δοκιμή. Και ο άνθρωπος γίνεται δόκιμος στον Θεό. Και κανένας αδόκιμος δεν θα μπει στον ουρανό. Μόνο οι δόκιμοι θα πουν στον ουρανό. Και η δε δοκιμή εργάζεται ελπίδα. Και η ελπίδα δεν κατασχύνει, αλλά φέρνει στη ζωή του ανθρώπου την ευλογία του Θεού. Πώς θα νικήσουμε? Θα νικήσουμε με τη χάρη του Χριστού. Κύριε Ιησού Χριστέ, δώσε μας δύναμη. Μη σε νέγκηση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Διώξε τον πονηρό από κοντά μας. Και έτσι ο άνθρωπος, αδελφοί αγαπητοί, περπατάει από πίστη σε πίστη, από δόξα σε δόξα, και καθώς λέει η Γραφή, ο Άγιος ας γίνεται πιο Άγιος, πραγματικά ο Άγιος μόνο μπορεί να γίνεται πιο Άγιος. Ο δίκαιος μπορεί να γίνεται πιο δίκαιος. Όμως ο άνθρωπος, έστω και αν το κατάλαβε, κατάλαβε ότι ο πειρασμός που φέρνει ο Θεός είναι να χαίρεται, γιατί θα εργαστεί υπομονή, δοκιμή και ελπίδα στη ζωή του. Οι θλίψεις που φέρνει ο Θεός είναι καλό έργο, γιατί θα φέρει υπομονή, και υπομονή δοκιμή, και δοκιμή ελπίδα. Και τα καταφέρνει και νικάει. Αλλά πάλι άλλους κινδύνους αντιμετωπίζει. Λέει η Γραφή, είστε παιδιά Θεού? Διαβάζω από τη σελίδα 1081, τρίτο κεφάλαιο και 10 εδάφιο, επιστολή του Ιωάννου πρώτη. Επιστολή Ιωάννου 1, τρίτο κεφάλαιο, γάμα κεφάλαιο και 10 εδάφιο. Διαβάζω από 9, καλύτερα, από το 9 εδάφιο. Πάστος της εγεννήθη εκ του Θεού αμαρτία δεν πράττει, διότι σπέρμα Θεού μένει εν αυτό. Και δεν δύναται να αμαρτάνει συνεχόμενα, διότι εγεννήθη εκ του Θεού. Εγεννήθη εκ του Θεού, αμαρτία δεν πράττει, δεν αμαρτάνει, αλλά είναι πραγματικά παιδί Θεού. Αναγεννήθηκε, είναι πραγματικά παιδί Θεού. Εν τούτο γνωρίζονται τα τέκνα του Θεού και τα τέκνα του διαβόλου. Δηλαδή, Κύριε, Κύριε, άνοιξον εις ημάς κάποτε κάποιοι από μας, ο Θεός να μας φυλάει,
Έτσι λέει η Γραφή, θα φωνάζουνε «Εν το ονόματι σου προφητεύσαμε, εν το ονόματι σου εξεβάλαμε δαιμόνια, εν το ονόματι σου κάναμε θαύματα πολλά, στις πλατείες μας εδίδαξας, εν το ονόματι σου φάγαμε και ήπιαμε το σώμα και το αίμα του Χριστού». Και θα ακουστεί η σκληρή φωνή του Θεού. «Υπάγεται η εργαζόμενη την ανομία. Δεν σας γνωρίζω. Ποτέ δεν σας εγνώρισα». Και μόνο αυτός που αγαπάει το Θεό γνωρίζεται από το Θεό. Ο Θεός αναγνωρίζει μόνο αυτούς που τον αγαπάνε. Και αυτοί που τον αγαπάνε είναι αυτοί που πράττουν το Θεό. Όχι μόνο ακούνε το Λόγο του Θεού, αλλά πράττουν το Λόγο του Θεού. Γιατί δεν θα εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών πασολέγων «Κύριε, Κύριε», αλλά αυτός που ακούει το Λόγο του Θεού και πράττει το Λόγο του Θεού. Εκ τούτου λοιπόν γνωρίζονται τα τέκνα του Θεού και το τέκνα του διαβόλου. Όποιος δεν πράττει, όχι όποιος δεν πράξει κάποια φορά, όποιος δεν πράττει συνεχόμενα τη δικαιοσύνη, δεν είναι εκ του Θεού. Αρκρίνεις, οργίζεσαι, αγριεύεις και δεν μετανοείς και δικαιολογείς τον εαυτό σου, δεν πράττεις τη δικαιοσύνη και δεν είσαι τέκνο του Θεού. Και δεύτερον, ουδέ όποιος δεν αγαπά τον αδελφό αυτού. Όχι. Εγώ είμαι ένας, παραδείγματος χάρη, ένας τέλειος χριστιανός, αλλά εκείνον τον αδελφό εκεί κάτω δεν μπορώ να τον αγαπήσω. Δεν μπορείς. Δεν μπορώ. Όλους σας αγαπάω, εκτός από εκείνον τον αδελφό εκεί κάτω. Δεν είσαι τέκνο του Θεού. Είσαι τέκνο του διαβόλου. Δεν λέει «όστις δεν αγαπά τους αδελφούς αυτού». Λέει «όστις δεν αγαπά τον έναν αδελφό αυτού». Τα τέκνα του Θεού διαφέρουν και αναγνωρίζονται από το Θεό από τα τέκνα του διαβόλου για δύο λόγους. Όποιος δεν πράττει τη δικαιοσύνη του Θεού και δεν αγαπάει τον αδελφόν αυτού, δεν είναι τέκνο Θεού, αλλά είναι τέκνο διαβόλου. Όστις δεν αγαπά τον αδελφό αυτού, μένει εν το θανάτο. Θυμάστε τι είπαμε? Όποιος πράξει την αμαρτία, η αμαρτία η εκτελεστής αγεννά το θάνατο. Δεν τον είναι χειρότερα τα πράγματα. Είμαι ένας τέλειος λαλώτας γλώσσας των αγγέλων και των ανθρώπων. Έχω πίστη και γνωρίζω όλα τα μυστήρια και προφητεία και δίνω τα υπάρχοντά μου. Είμαι και ελεήμων και φιλέσπλαγνος και δίνω και το σώμα μου για να καθεί. Αν δεν αγαπάς τον αδελφό σου, είσαι χαλκός ηχών και κύβαλο να αλλάζω. Είσαι τίποτα και δεν ωφελείσαι και καθόλου. Καταλαβαίνετε, αδελφοί αγαπητοί, πόσο σοβαρά είναι στα μάτια του Θεού ο αμαρτωλός άνθρωπος και πόσο εύκολα μπορείς να είσαι αμαρτωλός άνθρωπος και να χάσεις την αιωνία ζωή. Όταν δεν αγρυπνείς, όταν δεν προσέχεις και δεν προσεύχεσαι να σε βοηθήσει ο Θεός. Προσέχετε, αγρυπνείτε και προσεύχεστε για να μην εισέλθετε σε πειρασμό και μείνετε στο θάνατο. Αν μάλιστα προχωρήσεις και ακόμη περισσότερο και μισείς τον αδελφό σου, τότε στα μάτια του Θεού σε φωνιάς ανθρωποκτόνος. Αλλά πες ότι και όλα αυτά τα κάνω. Δηλαδή, αγαπάω όλους τους αδελφούς. Έχω κάποιον που δεν το συμπαθώ, αλλά προσεύχομαι ιδιαίτερα και ο Θεός με βοηθάει και τακτοποιούμε. Αλλά έχω ένα ελάττωμα.
ένα ελάττωμα πολύ σοβαρό. Αγαπάω τον κόσμο. Αγαπάω τα του κόσμου. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει η νοοτροπία του κόσμου. Μ' αρέσει να χτενίζουμε όπως χτενίζει το κόσμος. Κάνω κοκοράκια, να κάνω φράτζες. Μ' αρέσει να ντύνομαι όπως ο κόσμος. Να φοράω παντελόνι λίγο χαμηλό. Μ' αρέσει. Αγαπάω. Αλλά είμαι τέλειος χριστιανός. Καλύτερος από μένα δεν υπάρχει. Εγώ είμαι ο καλύτερος. Αλλά αγαπάω λίγο τον κόσμο. Θέλω να πάω και να διασκεδάσω λίγο στο καρναβάλι μέρες που είναι. Από μακριά βρε αδερφέ να τους δω. Μ' αρέσει να βλέπω τον καρνάβαλο. Και την πρωτοχρονιά, εκεί που είμαστε μαζεμένοι, πάρτα όλα βρε αδερφέ. Δεν λέω να πάμε στο καζίνο. Αλλά και αν πάω στο καζίνο θα βλέπω από μακριά, δεν θα παίζω. Μ' αρέσει ο κόσμος. Μ' αρέσει. Έτσι και το φόρεμά μου θέλω να είναι λίγο μίνι. Όχι πολύ βρε αδερφέ. Να τόσο δά να είναι. Και έχω, είμαι λίγο χλωμός. Όχι εγώ, εσείς. Είμαι λίγο χλωμός. Να βάλω λιγάκι τώρα πούντρα. Πούντρα ήταν στα παλιά χρόνια. Τώρα τα λένε αλλιώς. Τώρα να μην γίνουμε. Τα μαλλιά μου έχουν ασπρίσει λίγο. Αν τα βάψω λίγο βρε αδερφέ. Και αμυγδαλαία που ανθίζει. Ας την αμυγδαλαία τώρα. Και με βλέπουν και οι συνάδελφοι και οι φίλοι. Άσε που μου φέρε και ένα ωραίο δαχτυλίδι πριν πιστέψουμε ο άντρας μου. Και ξέρεις πόσο μ' αρέσει. Είναι και κοιμήλιο του πατέρα μου. Μ' αρέσει ο κόσμος βρε αδερφέ. Αγαπάω αυτά τα πράγματα λίγο. Αλλά είμαι τέλειος χριστιανός. Προσεύχομαι, δοξάζω το Θεό, αγαπάω τους αδελφούς, είμαι ελεήμων, μιλώ τις γλώσσες των αγγέλων και των ανθρώπων, έχω προφητεία, το λόγο του Θεού απ' έξω και ανακατοτά το ξέρω. Κακό είναι λίγο ρίμελ, τα είπα καλά, λίγο ρίμελ, έτσι μου λέγει η πεθερά μου, τον κύριο Γιώργο μου το δαχτυλίδι του Πάκη τον πειράζει. Άντε να της πεις τώρα τίποτα. Κάποτε έβαζε ρίμελ και πριν έρθει πιστή και πριν έρθει σπίτι έκανε και το έβγαζε. Και έρχεται η Αλεξία και μου λέει που ήταν μικρή, παππού, μπαμπά, γιατί έχει μπλε τσίμπλες η γιαγιά. Αγαπούσε τον κόσμο. Τώρα δεν τον αγαπάει, δόξα στο Θεό. Μην αγαπάτε τον κόσμο, μη δέτα εν το κόσμο. Εάν της αγαπά τον κόσμο, η αγάπη του Πατρός δεν είναι σε αυτόν. Η αγάπη του Πατρός δεν είναι σε αυτόν. Διότι πάντο εν το κόσμο, που είναι η επιθυμία της σαρκός, η επιθυμία των αυθολμών και η αλαζονία του βίου, δεν είναι εκ του Πατρός αλλά εκ του κόσμου. Και ο κόσμος παρέρχεται και η επιθυμία αυτού παρέρχεται. Μόνο όμως όποιος πράττει το θέλημα του Θεού μένει στον αιώνα. Και ο Ιάκωβος λέει κάτι ακόμη πιο πολύ σοβαρό. Μιχή και μιχαλίδες, δεν εξεύρεται ότι η φιλία του κόσμου είναι έχθρα του Θεού. Όποιος λοιπόν θέλει να είναι φίλος του κόσμου, εχθρός του Θεού καθίσταται. Τι σχέση λοιπόν έχουμε με τον κόσμο? Καμία. Καμία. Και αν η καρδιά μας θέλει κάτι, υπάρχει το ταμείο, υπάρχει ο Χριστός, υπάρχει το αίμα του Ιησού Χριστού που μας διορθώνει από όλες μας τις αμαρτίες.
από όλες μας τις αδυναμίες, από όλα μας τα λάθη. Ο αμαρτωλός άνθρωπος, αδερφοί αγαπητοί, είναι πολύ λεπτό θέμα στα μάτια του Θεού. Γι' αυτό και ο Λόγος του Θεού αγωνίζεται να μας αποκαλύψει το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Μα πειράζει λίγο να βάψω τα νύχια μου στο χρώμα του δέρματος? Δεν φαίνεται καθόλου. Άμα δεν φαίνεται, γιατί να τα βάψεις? Καταλαβαίνετε, αδερφοί αγαπητοί, το κοσμικό φρόνημα όταν μπει στη ζωή του ανθρώπου γεννά τον θάνατο. Και άλλα πολλά θα μπορούσαμε να πούμε για τον αμαρτωλό άνθρωπο, πολύ σοβαρά. Αλλά εκείνο το οποίο έχει σημασία να πούμε σήμερα είναι αυτό που διαβάσαμε και θα το ξαναδιαβάσουμε και θέλω να τα ανοίξουμε μαζί όλοι να το διαβάσουμε. Είναι στη σελίδα 1080, είναι από την επιστολή του Ιωάννου, την πρώτη καθολική, πρώτο κεφάλαιο και 8 εδάφιο. Από το 5 σας παρακαλώ να διαβάσουμε, αλλά να το διαβάζουμε όλοι. Και αυτή είναι η επαγγελία την οποία νικούσαμε από του Χριστού και αναγγέλουμε προς εσάς, ότι ο Θεός είναι φως και σκοτία είναι αυτό, δεν υπάρχει ουδεμία. Εάν είπομε ότι κοινωνίαν έχουμε με τον Θεόν και περιπατούμε στο σκοτάδι, λέμε ψέματα και δεν πράττουμε την αλήθεια. Αν όμως περπατάμε στο φως που είναι ο Λόγος του Θεού, που είναι η λίχνος εις τους πόδας μας και φως εις τα μονοπάτια μας, εάν περπατούμε λοιπόν στο φως που είναι ο Λόγος του Θεού, καθώς και ο Θεός είναι εν το φωτί, τότε έχουμε κοινωνία με τα λύλων και το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδερφοί αγαπητοί, γιατί εκείνο που μετράει στη ζωή του ανθρώπου είναι η πρόθεση. Έχουμε πρόθεση να κάνουμε το θέλημα του Θεού? Αυτό είναι το ερώτημα το βασικό. Ή έχουμε πρόθεση να ρίξουμε λίγο νερό στο κρασί μας? Έχουμε πρόθεση να ζούμε αυστηρά εμείς, όχι οι άλλοι, να ζούμε αυστηρά στην παρουσία του Θεού? Έχουμε πρόθεση να αγιάζομεθα με το αίμα του Χριστού, με το Λόγο του Θεού και με το Πνεύμα το Άγιο? Γιατί λέει ο Ιησούς Χριστός, και θέλω και αυτό μαζί να το διαβάσουμε, αδερφοί, είναι ίσως ένα, όχι ίσως, είναι ένα εδάφιο μοναδικό. Είναι σελίδα 954. Είναι από το ΙΖ, από το 17 κεφάλαιο, το 18 και το 19 εδάφιο. Να καταλάβουμε πόσο σημαντικές είναι οι αποφάσεις που παίρνουμε στη ζωή μας, σαν άτομα και σαν οικογένειες. Καθώς εμέ απέστειλας, λέει ο Χριστός τον Πατέρα του, εις τον κόσμο, και εγώ αυτούς απέστειλα εις τον κόσμο. Και υπέρ αυτών εγώ αγιάζω τον εαυτό μου, δια να είναι και αυτοί αγιασμοί εν τη αληθεία. Υπέρ αυτών αγιάζω τον εαυτό μου. Εάν εσύ, αδερφέ, αγιάζεσαι, αγιάζεις τον εαυτό σου υπέρ της οικογένειάς σου. Αδελφοί, υπέρ των παιδιών σου και υπέρ της εκκλησίας, υπέρ των άλλων. Εγώ θα αγιάζομαι, αλλά αυτός ο αγιασμός έχει άμεσα αποτελέσματα σε όλο το περιβάλλον. Γιατί όπως ο αγιασμός του Χριστού αγιάζει εμάς και όπως ο Πατέρας έστειλε τον Χριστό στον κόσμο, έτσι και ο Χριστός στέλνει εμάς στον κόσμο. Και αν εμείς αγιάζουμε τον εαυτό μας, τότε αγιάζεται το περιβάλλον μας. Θυμηθείτε, λέει
Στο 7ο κεφάλαιο της Επιστολής προς Κορινθίους ο Απόστολος Παύλος της πρώτης, και θέλω να το διαβάσουμε, είναι στη σελίδα 1011 και τελειώνουμε. 12 εδάφιο. Προς δε τους λοιπούς, λέει ο Απόστολος Παύλος, λέω εγώ και όχι ο Κύριος, εάν κάποιος αδελφός έχει γυναίκα που δεν είναι πιστή στο Θεό και αυτή συγκατανεύει να συνοικεί μετά αυτού, ας μην την αφήνει. Και αν μια γυναίκα έχει άντρα άπιστο που δεν περπατάει στο θέλημα του Θεού, αλλά αυτό συγκατανεύει να συνοικεί μετά αυτής, ας μην αφήνει αυτόν. Διότι ο ανήρω άπιστος υγειάσθη δια της γυναικός, και η γυνή άπιστος υγειάσθη δια του ανδρός, ώστε τα τέκνα σας δεν θα είναι ακάθαρτα αλλά άγια. Όταν λοιπόν εσύ μένεις αγία, ο άντρας σου αγιάζεται από σένα και τα παιδιά σου θα είναι καθαρά εξαιτίας σου. Αν εσύ, αδερφέ, μένεις άγιος, η γυναίκα σου θα αγιάζεται από σένα και τα παιδιά, κι ας είναι άπιστη, και τα παιδιά σου θα είναι καθαρά εξαιτίας σου. Δηλαδή τι σημαίνει? Εάν εγώ είμαι άγιος και η γυναίκα μου άπιστη και γίνει αρπαγή της εκκλησίας, θα πάμε μαζί, θα με κρατάει από τις πιτζάμες? Όχι. Όχι. Αλλά βρίσκει την ευκαιρία ο Θεός μέσα από σένα να εργάζεται πιο έντονα στους διπλανούς σου. Πότε? Όταν είσαι σκεύος ευχριστό, ευχριστό στα χέρια του Δεσπότη, αγιασμένο και ετοιμασμένο εις πάνω έργων αγαθών. Τότε μέσα από σένα θα δεις το έργο του Θεού στη γυναίκα σου και στον άντρα σου. Μέσα από σένα θα δεις το έργο του Θεού στα παιδιά σου, στους γονείς σου. Και μέσα από σένα θα δεις το έργο του Θεού στην εκκλησία, στη γειτονιά σου, στους συναδέλφους σου. Αλλά μόνο αν είσαι σκεύος ευχριστό, αγιασμένο και ετοιμασμένο εις πάνω έργων αγαθών. Εάν μιλάς σε όλους τους συναδέλφους σου αλλά είσαι εκτός αγιασμού, μην περιμένεις αποτελέσματα. Δεν μπορεί να έχεις καρπό, γιατί ο καρπός δίδεται από τον Κύριο στα δέντρα τα καλά, και το δέντρο το καλό είναι τα σκεύη, τα εύχριστα, τα αγιασμένα και τα ετοιμασμένα εις πάνω έργων αγαθών. Αμήν, αδελφοί. Ο Θεός να μας φυλάει, ο Θεός να μας διατηρεί στην πίστη, και ο Θεός να μας οδηγεί πάντοτε στο θέλημά Του το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Αμήν. Και έτσι τελειώνω.